Κύριε Ναύαρχε, κύριε Κοσμά Χριστίδη, καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή να ακούσετε λίγο τον συναδελφό μου μέρη αλλά και αναλυτή, τον κύριο Μίχα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό την ώρα που εμείς έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον και καλώς στο τι παράγει η ελληνογαλλική συμφωνία με τις αντιρρήσεις, αστερίσκους, το τι γίνεται γεωπολιτικά. Η Τουρκία κάνει μια κίνηση, όπως αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας Μίχας, να καταθέσει ένα αίτημα για 40 νέα F-16 Viper και την αναβάθμιση άλλων 80 F-16. Πώς τα ακούτε? Καταρχάς, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη και στους ακροατές μας. Να πω για την εξαιρετική ανάλυση του κυρίου Μίχα. Ό,τι αφορά τώρα για την Τουρκία, την κίνηση την βλέπω σαν συμβατική σοφία. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δεν είναι τυχαία, το ξέρουμε. Άρα σαν κίνηση είναι σοφή. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξής. Ότι επί Τραμπ, επί κυβερνήσεως Τραμπ, όλοι οι στρατιωτικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ναυάρχου Σταυρίδη και των υπολείπους, Πετρέως κλπ, ήταν υπέρ της αρχής να μην απομακρυνθεί η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, να μην πάει προς την Ρωσία. Ο κύριος Μπάιντεν με τα ανθρώπινα δικαιώματα νομίζω ήταν και αυτός σαφής ότι ναι μεν την Τουρκία τη θέλουμε σύμμαχο, αλλά αναφερόμαστε στην Τουρκία και όχι στον Ερντογάν. Επομένως πρέπει να βρούμε τον αντικαταστάτη του. Με αυτή λοιπόν την έννοια η ανάλυση που έκανε ο κύριος Μίχας είναι εξαιρετική και η κίνηση που έκανε η τουρκική διπλωματία θα την έλεγα συμβατική σοφία. Τώρα, Ναύαρχε μου, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει ενόπλες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή, έχει όμως ταυτόχρονα άμεση επαφή με το τι γίνεται στο διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο των συνομιλιών, των απόψεων, των think tank, πάντα τα βλέπατε μπροστά σας. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά δεν γίνονται εν κενό, διότι υπάρχει μια ελληνογαλλική συμφωνία η οποία αύριο μπαίνει και στην Ολομέλεια της Βουλής, υπάρχει το ευρύτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της Μεσογείου και φαίνεται όλα να τα έχει πυροδοτήσει αυτή η σύζευξη, μάλλον να τα έχει επιταχύνει, όχι πυροδοτήσει, η σύζευξη Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν βρίσκεται ότι ούτως ή άλλως η περιοχή μας μπαίνει σε ένα καταιγισμό εξελίξεων έτσι κι αλλιώς. Συμφωνώ με την τελευταία σας πρόταση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η Γαλλία σήμερα είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να καλύψει το γεωπολιτικό κενό που έχουν αφήσει οι Αμερικάνοι. Μπορώ να σας πω, στα θέματα των αναλύσεων είναι καλό να έχει κανένας όλες τις πληροφορίες. Εγώ ως αρχηγός του ναυτικού το 2012 ενημερώθηκα επίσημα ότι οι Αμερικανοί θα αποχωρήσουν από την περιοχή μας σταδιακά για να πάνε στον Ειρηνικό. Ποια ήταν τα κριτήρια της αποχωρήσεως και οι σκέψεις και ρωτήθηκε, για να είμαι ειλικρινής, η γνώμη μου, το οποίο ενημέρωσα και την τότε πολιτική ηγεσία για την πρόθεση των Αμερικανών. Αυτό λοιπόν το γεωπολιτικό κενό το καλύπτει σε μας νομίζω η Γαλλία. Mm-hmm. Και μάλιστα θα έλεγα ότι το βλέπω ότι είναι το πρώτο βήμα, γιατί έχουμε πολλά βήματα μπροστά. Δηλαδή θεωρώ το πολιτικό μας σύστημα θα πρέπει να ενηλικιωθεί. Δηλαδή οι μεν να μην λένε πομπόδεις εκφράσεις περί της συμφωνίας, η δε να λένε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Θεωρώ ότι το πολιτικό μας σύστημα θα πρέπει να ενηλικιωθεί και να είναι ή δυνατόν αντικειμενικό. Εγώ τη συμφωνία λοιπόν τη βλέπω σαν πως είναι η αντίστοιχη όκους που πρόσφατα στην τέτοια, η Άνζους, mm-hmm, με τη Νέα Ζηλανδία και τα Five Eyes με τις χώρες για τον... κάτι για τη Μεσόγειο. Δηλαδή τη βλέπω σαν ένα νατοϊκό, θα σας έλεγα, υποθύλακα που να μπουν και άλλες χώρες μέσα, όπως είναι η Κύπρος, σίγουρα το Ισραήλ, η Αίγυπτος, αν θέλετε η Σαουδική Αραβία, και κάτω από τη σκέψη της Γαλλίας. Δηλαδή σταδιακά να αναπτύξουμε αυτό το θέμα της Μεσογείου υπό την Γαλλία, που είναι και η δεύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκή χώρα. Είναι προς το συμφέρον μας. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι πρέπει να δούμε το μεγάλο κάδρο,
και μετά να φοκάρουμε στο τι γίνεται στη Μεσόγειο. Το ερώτημα είναι αν η χώρα μας είναι έτοιμη να μπει σε μια τέτοια κίνηση. Διότι αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς πείτε μου στο επιχειρησιακό, επειδή είστε από τους απόλυτα γνώστες, αναβαθμίζεται και πότε αναβαθμίζεται το πολεμικό ναυτικό επιχειρησιακά με τις νέες φρεγάτες της Μπελαρά? Δεν νομίζω ότι κάποιος αμφισβητεί, γιατί την δυνατότητα και που έχουν οι νέες φρεγάτες Μπελαρά ή και οι αντίστοιχες κορβέτες, όποιες και αν είναι. Δεν νομίζω ότι αυτό αμφισβητείται. Είναι το μεγάλο, θα έλεγα, τεχνολογικό άλμα. Αυτές οι φρεγάτες έχουν μέσα φιλοσοφία, αν θέλετε, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι διαδραστικές ψηφιακές, για να το πω λοιπόν διαφορετικά, και λέω για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και για τις, και της Κύπρου. Είναι ικανές να έχουν τον έλεγχο και να μοιράζουν και επιχειρησιακό έργο αυτόματο. Δηλαδή να συνεργάζονται με τα Ραφάλ και με τα άλλα ανατοϊκά συστήματα και αυτόματα να μοιράζουν το έργο. Α, μάλιστα. Και προφανώς ο χειριστής θα έχει το ανά πάσα στιγμή το βέτο. Είναι επομένως φρεγάτες της επόμενης γενιάς, το οποίο θέλουμε. Για να μας φτάσει λοιπόν ο αντίπαλος, όταν θα έρθουν αυτές οι φρεγάτες, γιατί μιλάμε για το 25-26 και δύο χρόνια, ένα χρόνο σίγουρα, για να ενταχθούν στο στόλο επιχειρησιακά και να μάθουμε να τις αξιοποιούμε στο έπακρον, μιλάμε για 27. Οπότε? Άρα μέχρι εκείνη την στιγμή υπάρχει μία κρίσιμη ζώνη, ναι, την οποία προφανώς θα πρέπει να προσέξουμε. Και αν βλέπουμε και τα δημοσιεύματα, του τύπου τουλάχιστον, όπως τα διαβάζουμε για την υγεία του Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, θα έλεγα ότι θα είναι κρίσιμο μέχρι η ζώνη μέχρι το 23 θα είναι κρίσιμη. Και δεν λέω μόνο για τη διπλωματία. Το 23 δεν το λέτε τυχαία. Είναι ότι έχει σηματοδοτήσει η ίδια τουρκική πολιτική και κατεστημένο για το 23 σε σχέση με το 1923, σωστά? Ναι, με αυτά που έχουν υποθεί και με αυτά που γνωρίζουμε ότι πράττει ο Ερντογάν. Άρα για σας είναι ένα κρίσιμο παράθυρο η επόμενη διετία? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όχι μόνο σίγουρα σε διπλωματικό επίπεδο. Άρα γι' αυτό βλέπω και την συμφωνία με την Γαλλία πολύ καλή. Δηλαδή θα υιοθετούσα, να σας το πω διαφορετικά, τις απόψεις του Γάλλου Προέδρου, αν ήταν δηλαδή πρωθυπουργός της Ελλάδος, και εκεί που θα έλεγε οι Ευρωπαίοι να βάλουμε Έλληνες. Τι θα έλεγε λοιπόν? Οι Έλληνες πρέπει να πάψουμε να είμαστε αφελείς. Όταν έχουμε ένταση και μας πιέζουν οι μεγάλες δυνάμεις, η δε Γαλλία στην προκειμένη περίπτωση, το να αντιδράσουμε και να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε ισχύ και δύναμη δεν είναι κλιμάκωση της βίας, αλλά είναι άμυνα. Να είμαστε ρεαλιστές και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, εμείς πρώτα. Ό,τι είπε ο Μακρόν στην αντιφώνηση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Βάζοντας την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μου άρεσε. Είναι κόπη, ακριβώς. Είναι κόπη. Επειδή σε ένα πρόσφατο άρθρο σας επικαλεστήκατε Θουκυδίδη, μάλλον γάρ πεφόβη με τασικία Σιμώνα Μαρτίας ή τας εναντίον Διανίας. Δηλαδή περισσότερο φοβούμε, λέω εγώ για τον κόσμο, τα δικά μας φάλματα παρά τα σχέδια των εχθρών μας. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χριστίδη, θα αναρωτηθεί ένας νεότερος διαχρονικά, και αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις, από την εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της μαρτυρικής Κύπρου, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει, δηλαδή το ενιαίο αμυντικό δόγμα, την προσβολή διπλωματικά αυτής κατοχής και εισβολής. Ίσα-ίσα άφησε να εγκαθιδρυθεί μια χαρά ο τουρκικός στρατός, χωρίς να παρενοχλείται, και έσπευδε στα διάφορα φόρα, είτε είναι στην Ελβετία διαχρονικά, είτε είναι στο Λονδίνο, είτε είναι στη Νέα Υόρκη. Σκέφτεται τώρα λοιπόν ο νέος άνθρωπος, καλά ρε παιδί μου, εμείς να πάμε να τα βρούμε με τους Γάλλους για να πάμε για παράδειγμα στη ζώνη του Σαχέλ, όταν στην Κύπρο έχεις de facto και de jure πια δυστυχώς καταστάσεις? Ναι, να το πω έτσι απλά, ορθά το σκέπτεται. Με την έννοια δηλαδή ότι έχει αυτή την ανησυχία. Δεν θα αναφερθώ στον Θουκυδίδη, που είναι διαχρονικός και θα πρέπει οι περισσότεροι, τουλάχιστον οι πολιτικοί, να το ξέρουν, έτσι. Δεν λέω για τους στρατιωτικούς.
Συνήθως όταν κάνεις συμφωνίες, κοιτάς την μεγάλη εικόνα. Ποιο είναι το όφελος το οποίο θα σου έρθει επάνω σε αυτό. Και να το πούμε και στο επιχειρηματικό κομμάτι, κάποιος επιχειρηματίας όταν κάνει συμφωνία με κάποιον άλλον ή όταν ενσωματώνει κάποιον άλλον, η κατάσταση είναι win-win. Αυτό είναι για να πας σε συμφωνία, γιατί μπαίνεις μέσα οικειοθελώς. Επομένως αυτά εν μέρη είναι αμοιβαία. Δεν μπορώ να δω κάποιον από την Ελλάδα να πάει στο Σαλέχ να πολεμήσει, τουλάχιστον να το πούμε έφεδρο, ή από τα παιδιά μας. Έχουμε στείλει στο Αφγανιστάν, έχουμε στείλει στη Βοσνία κατά καιρούς, έχουμε στείλει στο Ιράκ. Εγώ ο ίδιος συμμετείχα στο θέμα του πολέμου του Ιράκ με τη φρεγάτα Λίμνος και η φρεγάτα Έλλη που είχε πάει με εύσημα τότε, αν θυμάστε. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο ότι αυτές οι συμφωνίες είναι εις βάρος της Ελλάδος. Θυμηθείτε ότι τότε είχαμε πάρει τα Άνταμς και τις Νόξ δωρεάν. Σωστά. Και μάλιστα στην Κρήτη, επί πατέρα Μπούς. Έχετε δίκιο. Όλες αυτές που είχαμε, και τότε είχαμε μια οικονομική, θα λέγαμε, αδυναμία. Και ήρθαν οι Αμερικάνοι και μας στηρίξανε. Για εκείνη την εποχή, για τα δικά τους τα συμφέροντα προφανώς, έτσι. Αυτό που θα πρέπει να είναι καθαρό, γιατί εσείς, θυμάμαι Ναύαρχε, έχετε πει ότι πρωτίστως πρέπει να έχεις εσύ νύχια για να ξυστείς και να περιμένεις να έρθουν να σε ξύσουν άλλοι. Διότι ζήτω που καήκαμε. Αυτό πρέπει να είναι σαφές ότι γίνεται. Όχι απλά και μόνο γιατί είμαστε φίλοι. Είμαστε στη βάση συμφερόντων. Αυτές είναι οι συμφωνίες. Μα το είπατε, Θουκυδίδης, το είπατε από πριν. Εντάξει, εγώ να το πω τώρα στην προκειμένη την περίπτωση, γιατί έχει όντως ουσία και οι ενάρετοι ηγέτες, ενώ τις πολιτικής και της στρατιωτικής, αν θέλετε, ηγεσία, θα πρέπει να το σκεφτούν και να το ζυγίσουν πολύ καλά, ότι προχωράς όσους σου επιτρέπει, όσο σου επιβάλλει η δύναμή σου, όσο μπορείς δηλαδή, και υποχωρείς όσο σου επιβάλλει η αδυναμία σου. Πείτε μου, εσείς έχετε βέβαια, δεν είστε πολιτικός, έχετε θητεύσει όμως τα ανώτατα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων. Έρχεται ένας πολίτης σε μια συζήτηση μαζί σας, γιατί είστε και από τους ηδήμονες των ζητημάτων αυτών, και σας λέει: εντάξει κύριε Χριστίδη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έτσι ενισχυόμαστε, αλλά βρε παιδί μου τώρα, Σαχέλ, δηλαδή από Σενεγάλη μέχρι η Ερυθρά θάλασσα, στη Βόρεια Ερυθρέα, όλη αυτή η ζώνη, η Γαλλία μπορεί να έχει συμφέροντα, εμείς δεν έχουμε συμφέροντα εκεί, ούτε είναι γαλλική επικράτεια, γιατί να πάμε? Τι του απαντάτε? Εγώ θα του έκανα την ερώτηση, θα σας απαντήσω, θα του έκανα την ερώτηση. Εγώ γνωρίζω ότι δίνουμε 10 δις για την άμυνα και θα περίμενα από εσάς να μου πείτε αξίζουν αυτά τα 10 δις όταν το 1/3 του λαού πεινάει. Και πώς θα το διαχειριστούμε αυτό? Να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση στο Σαχέλ. Η Ελλάδα, έχω ξαναπεί, μετά την καταστροφή μας το 1922, συρρυκνώθηκε ως έθνος, έγινε κράτος. Τα όρια του δηλαδή είναι με τα όρια του κράτους, αλλά συρρυκνώθηκε και η σκέψη του. Συρρυκνώθηκε και έχει γίνει κομματικό κράτος, αντί για κράτος, κυρίαρχο κράτος, και αντί για έθνος. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα να το δούμε ως έθνος. Με την έννοια να δούμε ότι η Κύπρος είναι κοντά, ότι η Κρήτη είναι δικιά μας, δεν αμφισβητείται, ότι η Βόρεια Ήπειρος έχουμε ελληνισμό. Άρα στο Σαλέχο, όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορώ να δω ότι θα στείλουμε μεγάλες δυνάμεις κλπ. Μπορεί να στείλουμε εκπαιδευτές, π.χ. Μπορεί να στείλουμε γιατρούς ανοιχτών συνόρων. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι όταν κάνεις μία συμφωνία, μία αμοιβαία συμφωνία, είσαι υποχρεωμένος με τον α ή β τρόπο να συμμετέχεις δραστικά. Δεν μπορώ να δω ότι άμεσα θα πάμε στο Σαχέλ, για να είμαι ειλικρινής. Η συμφωνία αυτή θέλει πολύ χρόνο ακόμη για να εδραιωθεί και νομίζω πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να την εδραιώσουμε. Και σας είπα, είναι το πρώτο βήμα. Δεν είναι, είπατε, εκεί ήθελα να πω τώρα. Είπατε ότι είναι το πρώτο βήμα. Κατά τη γνώμη σας, στη Μεσόγειο μπορεί να δημιουργήσει δυνητικά και υπό προϋποθέσεις νέα δεδομένα, και ακόμη πιο δυνητικά, και σας ρωτώ αν ισχύει αυτό,
Και η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει εξελίξεις, οι οποίες πλέον να κληθεί να παρακολουθήσει η Τουρκία. Γιατί, καλά το είπατε στην αρχή, δεν φτάνουν οι θριαμβολογίες του ενός και με ψημιρία του άλλου. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να βλέπεις το μεγάλο κάδρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη Μεσόγειο, ή μπορεί αυτά τα δεδομένα να τα έχουμε εμείς στο φαντασιακό μας, αλλά να μην ισχύουν? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να το ξεκαθαρίσω, δεν είμαι πολεμοχαρής. Εντάξει, έχω μάθει την τέχνη είναι του πολέμου. Είναι σαφές αυτό. Ακριβώς για να έχουμε ειρήνη. Και επειδή ζούμε στην περιοχή της Μεσογείου, είναι καλό να έχουμε και σταθερότητα, ανεξαρτήτως του γείτονα. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι αυτή η κίνησή μας με τη Γαλλία μας κάνει υποστρατηγικό παίχτη. Ο στρατηγικός είναι η Γαλλία, το Ισραήλ πολύ ανατολικά, στη Μέση Ανατολή, αλλά εμείς είμαστε ένας παίχτης που μπορούμε να μην το πω παίχτης, δεν μου αρέσει και η λέξη γιατί το ρίχνουμε στο ποδόσφαιρο, μπορούμε να κινήσουμε τη σταθερότητα ή να προσπαθήσουμε για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή μας. Μάλιστα. Τώρα, θετικά το βλέπω. Δεν βλέπω, δηλαδή, τη συμφωνία τη βλέπω στρατηγική. Βλέπω τη μεγάλη εικόνα, βλέπω το μεγάλο κάδρο για την Μεσόγειο και για να σας το πω και διαφορετικά. Γιατί αυτές οι φωνές υπάρχουν από τις μεγάλες δυνάμεις ή τουλάχιστον, ας πούμε, την υπερατλαντική δύναμη η οποία πιθανόν να προβληματίζεται. Εμείς σαν Έλληνες, στην περιοχή μας, ποιον θέλουμε να είναι ο κλειδοκράτορας? Ο Τούρκος ή ο Γάλλος? Είναι απλό το ερώτημα. Ποιον εμείς προτιμούμε να κρατάει και να είναι όχι ο κλειδοκράτορας, που να έχει το πρώτο χέρι στην περιοχή της Μεσογείου και αισθανόμαστε πιο ασφαλείς, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρει καλύτερα? Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ είναι βροχιδών τα ερωτήματα ακροατών προς εσάς, με μία κίνηση συνισταμένη, επειδή μιλήσατε για ένα κρίσιμο ορθώς χρονικό διάστημα μέχρι το 23 και ίσως και λίγο πέραν αυτού. Όλες οι κινήσεις του τελευταίου διαστήματος με το Nautical Geo ανατολικά της Κρήτης, με το Nautical Geo στην Κυπριακή ΑΟΣ, που είναι, μου προξενεί εντύπωση ότι η Κυπριακή και η Ελληνική πλευρά δεν έχει απαντήσει σε αυτό που, αν θέλετε, εγώ να δεχτώ ότι προβοκατόρικα το λένε οι Τούρκοι, το διώξαν. Ότι δεν ισχύει. Δεν τους έχουμε απαντήσει. Έχουμε στον ΟΗΕ την κατάθεση του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας πρεσβευτή, ότι η Ελλάδα έχει χάσει τα δικαιώματα των νησιών της, δεν μπορεί να επικαλείται διεθνές δίκαιο, τα έχει στρατιωτικοποιήσει. Έχουμε σήμερα νέο γύρο διερευνητικών, αλλά έχουμε και απειλές από την Τουρκία, από τους συμβούλους του Ερντογάν, αυτά τα σκυλιά που τα αμολούν οι Ευρωπαίοι. Όλο αυτό το κλίμα δεν πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, πρώτον, και δεύτερον, θα μετρήσει σε αυτή τη συμφωνία? Θέλω να πω, η Γαλλία είναι ενδεχόμενο να κληθεί και θα το πράξει να συνδράμει? Καταρχάς να πω, στο πρώτο κομμάτι που είπατε για το πλοίο, θέλουμε να αμυνθούμε. Δηλαδή έχω ένα ερωτηματικό, όλες οι ενέργειες που κάνουμε. Το δεύτερο που λέτε, αν η Γαλλία θα έρθει, νομίζω ότι μας το είπε ο Μακρόν και θα επαναλάβω μόνο την τελευταία φράση, αυτό που είπα προηγουμένως. Να είμαστε ρεαλιστές και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Εμείς λοιπόν ως Έλληνες θα πρέπει καταρχάς να θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Δεν πρόκειται να έρθει κάποιος άλλος για μας. Λογικό δεν ακούγεται? Πρώτα θα έρθει ο άλλος για μας και μετά θα πάμε εμείς. Εμείς πρέπει πρώτα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και αυτό γίνεται είτε με συμμαχίες, και στην προκειμένη περίπτωση οι φρεγάτες δεν είναι μόνο θετικό για την Ελλάδα, είναι και για την, θα έλεγα, και για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία, γιατί έχει να προσφέρει σαν άμυνα στην Ευρώπη, είτε με δικιά μας συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, κύριε Χριστίδη, αυτές οι προκλήσεις, μιας και σταθήκαμε λίγο στο Nautical Geo, που έγιναν από την τουρκική πλευρά, είχαν ως επίκεντρο μια ερευνητική διαδικασία για τον EastMed. Και θέλω να σας το πω αυτό. Ούτε τη δική μας αντίδραση έχω καταλάβει, αλλά δεν έχω καταλάβει και των συνεταίρων. Δηλαδή, είδατε εσείς το Ισραήλ να αντιδράσει αυτό που γίνεται, γιατί και για δικό του λογαριασμό υποτίθεται ότι ερευνά το Nautical Geo. Ναι, αλλά και για δικό του λογαριασμό και για τους Ιταλούς θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αντιδρά, αλλά το Nautical Geo έχει σημαία Μάλτας. Άρα η χώρα που θα μπορούσε να αντιδράσει, ναι, θεωρητικά, είναι η Μάλτα. Και λόγω τυχαία η σημαία της Μάλτας.
Θυμηθείτε με την Μάλτα ποια ήταν τα θέματα της ειρήνης, της επιχειρήσεως που κάναμε στη Λιβύη και τι θέση και που είμαστε ακόμη. Που είναι και Έλληνας πλέον, προχθές νομίζω παρέλαβε, Έλληνας διοικητής. Ποια ήταν η αντίδραση της Μάλτας, της φιλικής εντός παρενθέσεως εισαγωγικών Μάλτας προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε σε μια μικρή διακοπή για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω μαζί σας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πριν τη διακοπή το εξής. Στο πεδίο η Τουρκία υποστηρίζει, επαναλαμβάνω, μπορεί να το κάνει προβοκατόρικα, ότι εγώ έδωσα ένα μάθημα σε όσους αμφισβητούν, όπως λένε αυτοί, την τουρκική φαλοκρηπίδα και ανατολικά της Κρήτης και στην ΑΟΣ, που δεν είναι ΑΟΣ, είναι τουρκική φαλοκρηπίδα στην Κύπρο, λέει η Τουρκία. Το ερώτημα είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στο πεδίο η δική μας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά πες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει και τα μέσα. Κατά τη γνώμη σας, αυτή θα έπρεπε να είναι η απάντηση? Νομίζω ότι ο Τσαβούσογλου, γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία μου κάνει εντύπωση η διπλωματία της, γιατί τη βλέπω ότι δεν είναι, δεν θέλω να πω πανικό, αλλά δεν αντιδρά σωστά κατά την άποψη μου. Ο Τσαβούσογλου το είπε καλά, ότι κάθε μέρα μιλάμε το τι κάνουν οι Τούρκοι, το τι κάνουμε εμείς, ότι έχουμε αυτό. Είπε λοιπόν για το πεδίο κάτι έπρεπε να πει για το εσωτερικό του κομμάτι για να το γυρίσουμε στη διπλωματία. Δεν έχω δει κάτι διαφορετικό από αυτά που κάνει η Τουρκία μέχρι στιγμές. Δηλαδή την απάντηση θα έλεγα, κύριε Νταβούτο, απήντησε το ελληνικό ναυτικό το καλοκαίρι και απήντησε καθαρά το Λίμνος. Αλλά δεν είναι λογική αυτή στη διπλωματία. Σωστό. Σήμερα έχουμε νέο γύρο διερευνητικών και υπό το πρίσμα της προπαγάνδας τουρκικής για την ελληνογαλλική συμφωνία και υπό το πρίσμα των απειλών. Πιστεύετε ότι υπάρχει πεδίο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον? Οι 62 γύροι δεν πήγαν καλά. Μπορεί να υπάρχει στον 63ο. Εγώ έχω την εμπειρία από τα ΜΟΕ. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα μέτρα οικοδόμησης που είναι κάτι το αντίστοιχο από τις κατευθύνσεις βέβαια της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως είναι η κατάσταση με αυτά που γίνονται, με τις προκλήσεις κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πεδίο για να βρούνε κάποια λύση. Δεν θα εκπλαγώ καν ότι δεν θα βρούμε λύση. Δηλαδή δεν αφήνω ούτε το περιθώριο να εκπραγώ για να βρούμε λύση. Το μόνο όμως που έχω ξαναπεί και επειδή έχω αυτή την αίσθηση, την αντίληψη, ξέρω ότι έχει συζητηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών παλιά τουλάχιστον το 2003, ορισμένα εξ αυτό, μπορώ να θυμίσω τον τότε πρέσβη Ουγούρ Ζιγιάλ, που αν θυμάμαι καλά γύρω στο 2003-2004 που είχαμε έρθει κοντά σε συμφωνίες με συμφωνία υποτίθεται για να πάμε στη Χάγη, αλλά εμείς παραδίδαμε και δεν ήταν αμοιβαία, για να το πω διαφορετικά, αν θυμάστε πολύ καλά, που θα τα θυμάστε σαν έγκυρος δημοσιογράφος, αυτά που παραλίγο να είχαμε όχι αποδεχθεί. Απλά παραδίδαμε. Παραλίγο να είχαμε αποδεχθεί. Μάλιστα. Το δεύτερον που βλέπω καινούργια πρόσωπα που είναι στην... Ως διαπραγματευτές. Ναι, άρα περισσότερο το βλέπω να γνωριστούν ο ένας με τον άλλον, να ανταλλάξουν τις απόψεις, παρά ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το δω δηλαδή. Λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ, πώς είχε στα αυτιά ενός τιμημένου αρχηγού του στόλου μας το ότι πολλές φορές τα τελευταία 2 χρόνια η εκφορά από την πάγια θέση και εθνική γραμμή περί ύπαρξης μίας και μόνης διαφοράς γίνεται στον πληθυντικό διαφορές? Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει αναλυθεί στα μέσα, ότι κανονικά πρέπει να έχουμε μία διαφορά, αλλά είναι στα πλαίσια ότι η αίσθησή μου, κύριε Σαχίνη, είναι ότι πίσω από το τραπέζι έχουμε συμφωνήσει πράγματα τα οποία η κοινή γνώμη δεν μπορεί να τα αποδεχθεί. Αν ρωτάτε έναν πρώην αξιωματικό του ναυτικού, για μένα ορισμένα από αυτά είναι αδιανόητα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, συζητάμε για την ό,τι αφορά την Αίγυπτο. Για τη συμφωνία που τρέξαμε, που ήμασταν πίσω από τις εξελίξεις, γιατί τώρα νομίζω ότι είμαστε μπροστά με τις εξελίξεις με την Γαλλία,
που πήγαμε και υπογράψαμε και δωρήσαμε ένα πακετάκι στην Αίγυπτο ορισμένων δις, όταν είμαστε στο 200% του χρέους και όταν το 1 τρίτο του λαού πεινάει. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Θέλω να μου πει κάποιος το τι κερδίσαμε. Και το δεύτερο, επειδή είσαστε δημοσιογράφος και έχετε την δυνατότητα, παρακαλώ πολύ με κάποιον διεθνολόγο ή με διεθνολόγος να μας πούνε ακριβώς ποια είναι η διαφορά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Διότι θεωρώ ότι αυτή τη διαφορά τη μεγαλώνουμε πάρα πολύ για να γίνουμε ραγιάδες. Θα ήθελα δηλαδή ένας, δεν είμαι νομικός, δεν είμαι διεθνολόγος, έχω άποψη. Εννοείται ότι γίνεται ένα μεγάλο λάστιχο τα περί κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεχυλώνουν ούτως ώστε... Νομίζω το είπατε, σφεντόνα, λάστιχο όπως το είπατε. Νομικά υπάρχουν διακριτά, θα το επαναλάβω. Σωστό, έχω άποψη. Αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη σοβαρού νομικού και διεθνολόγου. Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αυτό που λέμε τουλάχιστον. Πόσο πολύ μεγάλη είναι αυτή η διαφορά. Γιατί στον απλό κόσμο περνάει ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Έχετε δίκιο, έτσι πως το τοποθετώ. Δηλαδή, και το λέω για τα 6-12 τώρα που είναι και ακόμη και εκεί το λέω, όπως είμαστε σήμερα, έτσι. Ναι, δεν τα έχουμε αναγνωρίσει. Δεν λέω για την ΑΟΣ που έχει γίνει λάστιχο, σφεντώνα. Είστε άλλωστε από τους ανθρώπους που έχετε πει ότι μία από τις κινήσεις κλειδί που θα έπρεπε να έχει συμβεί χρόνια πίσω, όχι τώρα, είναι τα 12 μίλια της Αιγιαλίτιδας. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Έτσι, μιλάμε. Τουλάχιστον μέχρι ακόμη και με την μέχρι και νοτιοανατολικά της Κρήτης, ούτε το συμβόλαιο με την Αίγυπτο. Δηλαδή όσο πιο πολύ το εμβαθύνω το θέμα, για να είμαι ειλικρινής, ούτε το συμφωνικό με την Αίγυπτο χρειαζόταν. 12 μίλια και νοτιοανατολικά Κρήτη. Έχετε δίκιο. Και επειδή αυτό είναι έξω από, έξω από το μνημόνιο Γιαλμούς, Παπούλια Γιλμάς. Ναι, ναι. Κακός, γιατί το λέμε Ανατολική Μεσόγειο και όχι αρχιπέλαγος, είναι το Ανατολικό Αιγαίο. Ούτε και αυτή, τέλος πάντων, να μην την ονομάσω συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο. Κύριε Χριστίδη, λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άβαρχο για το χρόνο που διαθέτει. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών μας στη Βουλή ανέφερε, εκεί που έγινε ο καυγάς και είχε ως αποτέλεσμα την αποπομπή Μπογδάνου, ότι η χώρα μας αυτή την ώρα δεν μπορεί να συζητάει για το παρελθόν με τις μαύρες σελίδες, δέχεται εθνική απειλή. Αυτή ήταν η έκφραση του Υπουργού Εξωτερικών. Και λέει ο ακροατής, Ναύαρχε, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, δεν είναι προς συμφέρον της χώρας μας να είναι ψυχολογικά έτοιμος ο λαός για πάνε ενδεχόμενο? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ανάλογη ρητορική και όχι καθησυχαστικά αφηγήματα επειδή κάναμε τη συμφωνία με τους Γάλλους και έρχονται οι Μπελαρά και τα λοιπά? Μπορεί να έρχονται, αλλά αν εμείς δεν είμαστε στη λογική της αποτροπής, όχι γιατί αγαπάμε τον πόλεμο. Αν ο λαός δεν είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όταν υπάρχουν τέτοια εθνικά ζητήματα, τότε τι, απλά φορτωθήκαμε εξοπλισμούς? Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα σε αυτά που έχει πει ο ακροαστής σας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα πρέπει από μόνοι μας και ακόμη κιόλας να δημιουργήσουμε τον ενιαίο, θα τον έλεγα, αμυντικό ελληνικό ψυχισμό. Και μάλιστα τον εθνικό συμπεριλαμβανομένου και του ελληνισμού. Δεν έχω να προσθέσω ότι εγώ συμφωνώ με τον ακροατή. Κρατάω τα τεχνικά για το τέλος. Λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, γνωρίζει ο Ναύαρχος αν έχει περάσει η Γαλλία το χάρτη της Σεβίλης ως ευρωπαϊκό σύνορο? Μισό λεπτό, Ναύαρχε μου, να πω στο φίλο τον Μιχάλη. Ο χάρτης της Σεβίλης τον επικαλεί την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθεωρήσει έτι περαιτέρω τους χάρτες της μετά την έκθεση αυτού του χάρτη. Δεν ήταν τίποτα, παιδιά. Ένας χάρτης ενός πανεπιστημίου που έγινε βάση. Τα σύνορα, η ΑΟΣ, οι υφαλοκρηπίδες περιγράφονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναθεωρημένες συνθήκες, τις οποίες ομοφόνως έχουν ψηφίσει όλα τα κράτη-μέλη, ασχέτως πως το υποστηρίζουν. Είναι πολύ ευρύτερος και από το χάρτη της Σεβίλης. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Ναύαρχε. Όχι, ο χάρτης της Σεβίλης στην ουσία είναι ο χάρτης της μέσης γραμμής, η οποία πρέπει να είναι υπάγεια, θεωρώ, πολιτική της Ελλάδος, το πώς θα πρέπει να πάει είτε σε διμερές επίπεδο να το συζητήσει, είτε στη Χάγη. Αν και είμαι υπέρ του Αμβούργου, γιατί μιλάμε για θαλάσσιες περιοχές, εντάξει, που άρα μιλάμε μόνο για τη διαφορά που έχουμε.
ούτε ζώνες στον πληθυντικό, ούτε τίποτα. Αν το εννοούμε, λέτε. Γιατί αν πάρα ναι, στη Χάγη. Άρα ο χάρτης της Σεβίλης όντως είναι, έχει ουσία. Να δώσω μια ιδέα, κύριε Σαχίνη. Ναι, ναι. Οι Τούρκοι κυκλοφορούν συνεχώς με χάρτες. Εμείς? Είμαι ευτυχής που τελευταία κάτι βγάλαμε. Κάποιους χάρτες έβγαλε το Υπουργείο Εξωτερικών. Να κάνουμε ένα συμπόσιο και να δείξουμε όλους τους ιστορικούς χάρτες. Τι ανήκει πού. Συμπεριλαμβανομένο και της ΑΟΣ. Ξέρετε, αν βγάλουμε... Και θα βοηθήσει, γιατί το λέω αυτό. Θα βοηθήσει, δηλαδή το ναυτικό έχει χάρτες. Ξέρετε, από την Ιδρογραφική Υπηρεσία. Βεβαίως. Παλιά. Υπάρχουν. Από τους καλύτερους χάρτες και τους πιο ενημερωμένους που υπάρχουν στην Ευρώπη, πρέπει να πω. Ελάτε. Ναι. Θα βοηθήσει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναύαρχε, να κλείσουμε με τα τεχνικά που ρωτάει πολλοί κόσμος. Αν μπορούν να συνδυαστούν Μπελαρά, Ραφάλ, τα οπλικά συστήματα που έχει η χώρα ήδη, και αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να αρκεστούμε σε αυτά, χωρίς να μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών, γιατί σωστά το είπατε, ο κόσμος πεινάει, μην ξεχνιόμαστε, όμως απ' την άλλη, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να συμβεί. Αρκούν αυτά, λέει κάποιος, χρειάζεται μια αναδιάταξη, χρειάζονται έξυπνες λύσεις. Γράφει άλλος εδώ, κατά τον Άβαρχο, δεν πρέπει και εμείς να βάλουμε τα μη επανδρομένα και τα ντρόν. Άλλος, δεν πρέπει να κάνουμε με έξυπνους τρόπους τα νησιά μας αβύθιστες φρεγάτες. Μάλιστα. Πάω να ξεκινήσω με το πρώτο κομμάτι για τα πλοία. Το τι έχουν τα πλοία, για να το ξαναεπαναλαμβάνω, και τη συνεργασία με τα Ραφάλ ή με τα άλλα τα ανατολικά συστήματα. Πολλά από τα συστήματα που έχουν τα πλοία είμαστε εξοικειωμένοι. Και λέω ένα από αυτά, όπως είναι η πυραβλάκατη, η τύπου Βόσπερ, που έχουν το βήμα εξωσέτ επάνω. Εξωσέτ κάποτε είχαν πάρει και οι Τούρκοι το 1938. Άρα ξέρουν και ποια είναι η ικανότητά του και οι δυνατότητές του. Και το τρέπω. Πάμε τώρα σαν πλοία αυτά καθεαυτά, γιατί είναι το επόμενο άλμα της τεχνολογίας. Το ίδιο, και το έχω ζήσει από πολύ μικρό σαν σημεοφόρος, όταν ήμουνα στο Λίμνος, πλήρωμα του Λίμνος. Όταν είχαμε αγοράσει εκείνα τα δύο τα καράβια, ναι, ναι, εκείνη την εποχή, ήταν πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Ήταν μετά τον Αβέροφ, το άλμα που έγινε τον Αβέροφ, ήταν το Έλλη Λίμνος. Όταν βγαίναμε στο Αιγαίο, οι Τούρκοι εξαφανιζόταν. Και είχαμε δύο καράβια, έτσι, ήταν καθαρά μόνο για το Αιγαίο. Δεν μπορούσε να είναι για την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Άρα αυτά τα καράβια είναι, να το ξαναπώ, διαδραστικά, μπορούν να μοιράσουν επιχειρησιακό έργο, είναι στην ουσία πλοία ελέγχου και διοικήσεως. Και το έργο αυτό μπορεί να μοιραστεί αυτόματα μεταξύ Ραφάλ και φρεγατών χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι. Και επεμβαίνει ο άνθρωπος, η λογική βέβαια του ανθρώπου. Αν χρειαζόμαστε άλλα καράβια, να υπενθυμίσω ότι, και είναι διαχρονικό το θέμα, έτσι, αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Και όλες οι κυβερνήσεις παραμελήσανε τις ένοπλες δυνάμεις. Ιδιαίτερα δε όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Δηλαδή ξοδεύουμε ένα πακτολό χρημάτων τώρα, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ξοδέψει σταδιακά πολύ μικρότερο ποσό ανά το χρόνο. Υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαμε ναυπηγεία. Εύχομαι να τελειώσω το θέμα των ναυπηγείων, γιατί για μένα η συμφωνία, ναι, ασχέτως αν η μεγάλη εικόνα είναι θετική, στρατηγική και επιτυχή, έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Δεν υπάρχουν χρήματα πίσω από μικρές ελληνικές εταιρείες για να έρθω σε αυτό που είπε ο ακροατής. Όταν το Ισραήλ δεν συζητάει κάτω από 50% και όταν ο μέσος διεθνής όρος είναι 30%. Δηλαδή money in, money out, να το πω διαφορετικά. Το 30% θα πρέπει να γυρίσει πίσω σε ελληνικά χέρια. Αυτό οι φρεγάτες Μπελαρά δεν το έχουν. Και είναι μεγάλο μειονέκτημα, και δεν το είχαν και όλες οι προηγούμενες, να το πω, αν εξαιρέσω τις ΜΕΚΟ, συμβάσεις που έχουμε κάνει. Πάμε στο θέμα έξυπνα συστήματα. Οι Τούρκοι όντως στο θέμα των UAV, των UCAS κλπ. Έχουν βγει μπροστά. Το επόμενο τεχνολογικό άλμα για μένα, που είναι και φθηνό και έξυπνο, είναι τα anti-drawing συστήματα. Εμείς για να φτάσουμε τους Τούρκους στα UAV τα οποία χρειαζόμαστε κλπ. Δεν θα μπορέσουμε, είναι μπροστά 15 χρόνια τώρα.
Εμείς πρέπει να πάμε στο επόμενο άλμα που είναι και φθηνό, σχετικά. Πώς μπλοκάρεις αυτά τα συστήματα? Ακριβώς. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μία. Και αυτά μπορεί να είναι από τις αβύθιστες φρεγάτες που είπε ο ακροατής, γιατί εγώ θεωρώ αβύθιστο αεροπλανοφόρο την Κρήτη. Είστε σαφείς. Ναύαρχε, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω εάν εκτός από τις δυνατότητες που δίνονται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, να αλλάξει την ταχύτητα και τους όρους του παιχνιδιού, διότι κακά τα ψέματα στριμωγμένοι ήμασταν. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί? Γιατί είπατε ότι υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας, είπατε ότι είναι κρίσιμη λοιπόν η επόμενη τουλάχιστον διετία, τριετία, και μη φανταστεί κανείς ότι και πολιτικές αλλαγές να έχεις στην Τουρκία αλλάζει ο στρατηγικός της άξονας, είναι δεδομένος, ακολουθιέται 70, 80, 100 χρόνια τώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει άμεσα να τεθεί στη δημόσια σφαίρα συζήτησης. Όχι φυσικά απόρριτο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, το μόνο το οποίο πιστεύω ότι θα επαναλάβω τα λόγια του, του Μακρόν, ότι η αντίδραση δεν είναι βία. Ότι θα πρέπει να είμαστε μπροστά, θα πρέπει να έχουμε, να επενδύσουμε στην συμμαχία που έχουμε κάνει με την Γαλλία, θα πρέπει να δούμε τον ελληνισμό, αυτό που είναι κοντά, την Κύπρο, αν θέλετε τη Βόρεια Ήπειρο. Αυτό θα έλεγα, λέει, θα πρέπει να έχουμε την ενότητα, να σφυριλατήσουμε τον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Να οριμάσει το πολιτικό σύστημα, αυτό θέλω να πω. Το θεωρώ ανώριμο. Α, και ο φίλος ο Μάριος. Ναύαρχε, λέει, πρέπει και η Κύπρος να μπει πιο ενεργά σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, ναι, ότι θα πρέπει, επειδή ξέρω ότι υπάρχει ένα κονδύλι στην Κύπρο που είναι για τα αμυντικά θέματα, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούνε κάποιο τρόπο να το ενεργοποιήσουν. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα πλέον δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν μπορεί να το στηρίξει. Ενώ μετά το 25-26, έτσι, που θα έρθουν οι φρεγάτες και τα νέα συστήματα. Γιατί ακτίνα επιχειρησιακά, λέτε, καλύπτει και την Κύπρο, άρα το θέμα είναι αν έχεις βούληση. Όχι, και τα υποβρύχια, δεν είναι μόνο αυτό. Σωστά. Έχουμε και τα υποβρύχια που καλύπτει. Σωστά, σωστά. Σαν γι' αυτό παραδέθηκε στο Καστελόριζο. Εγώ λέω όλο το πακέτο. Μετά το... Δεν θα υπάρχει, η Κύπρος είναι μακριά. Καλά, εδώ το Αρκαλοχώρι είναι μακριά. Εδώ θα μου πείτε, η Βόρεια Ήπειρος καμιά φορά βρίσκεται μακράν. Εγώ σας λέω ότι το Αρκαλοχώρι τώρα με τους σεισμούς για το κεντρικό κράτος είναι μακριά. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Αντώνης, μπορεί ο Ναύαρχος να μας πει ποια είναι η άποψή του? Θέλω να σας κλείσω, αλλά βλέπω εδώ βροχή τα ερωτήματα. Για τον περίφημο Ευρωστρατό, μια και φαίνεται σιγά σιγά να προωθείτε, μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο? Ωραία η ερώτηση. Πολύ ωραία η ερώτηση. Η πρώτη φορά που άκουσα για Ευρωστρατό ήταν το 2011-12, όταν έγινε αρχηγός ΓΕΝ, που είχαμε συζητήσεις σε στρατιωτικό επίπεδο. Με τότε οριοθετημένο, θα έλεγα, χρονοδιάγραμμα για την πρώτη, να πούμε, ολοκληρωμένη μονάδα αντίδρασης, ταχείας αντίδρασης, έτσι στα πλαίσια όπως είναι το ΝΑΤΟ, το 2025. Δηλαδή μετά από 14 χρόνια. Δεν έχουμε κάνει. Είμαστε σαν να, νομίζω είναι σαν να μιλάμε, πιο όριμο βέβαια, το 2011-12. Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να βγει ο Ευρωστρατός, εφόσον πιστέψουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Ναύαρχος Κοσμάς Χριστίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, καταθέτοντας και τη γνώση και την εμπειρία του, αλλά κυρίως κρούοντας ως σήμα, ως καμπανάκι, την ανάγκη να οριμάσει το πολιτικό σύστημα και να δει με άλλη οπτική τις καταστάσεις. Γιατί ακούσατε τι είπε, πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν και συμφωνίες που δεν εύκολο καταπίνονται από τον κόσμο. Ναύαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και καλημερίζω ξανά τους ακροατές μας. Να είστε καλά, καλημέρα.